Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πάβη, και ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε εδώ αυτή τη στιγμή και τη δύσκολη ώρα. Έτσι όπως το έβλεπα από κάτω, στην αρχή ήταν ο κύριος Θεοδωρικάκος, γνωστός από τις ειδήσεις. Μετά ήταν ο κύριος Χαρώνης εκεί με τα γραφήματα, σχεδόν από ειδήσεις. Αισθάνομαι σαν να είμαι και εγώ στις ειδήσεις, και επειδή είμαι τελευταίος, μάλλον πρέπει να πω τα αθλητικά στην όλη ιστορία, αλλά εντάξει, όχι. Τον καιρό, ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Θα μπορούσα, Πέτρο μου, να πω και τον καιρό. Η δική μου παρουσίαση, η οποία θα είναι λίγο έτσι πιο γενική, μετά αυτά τα πολύ ωραία στοιχεία που ακούσαμε προηγουμένως από τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον κύριο Ζάβρα, τον κύριο Χαρώνη, την κυρία Μαυρίκου, θα προσπαθήσει λίγο να εμβαθύνει στο... Εντάξει, έχουμε τα στοιχεία, τι θα τα κάνουμε αυτά τα στοιχεία. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει να εμβαθύνει λίγο στο πώς χρησιμοποιούμε αυτού του τύπου τα εργαλεία και θα προσπαθήσω να κάνω και ένα παράδειγμα, ένα case από αυτά τα στοιχεία τα οποία μαζεύουμε 15 χρόνια τώρα σχεδόν, για το πώς μπορούμε να κάνουμε πραγματικά πολιτικές υγείας. Γιατί ξέρετε, οι πολιτικές υγείας, εγώ προσωπικά το έχω ξαναπεί και επιμένω σε αυτό, και επιμένω γιατί βλέπω ότι μετακινούνται προς τα εκεί τα πράγματα, βασίζονται σε δεδομένα. Οι πολιτικές υγείας πλέον είναι τεκμηριωμένες πολιτικές, όπως η ιατρική είναι τεκμηριωμένη ιατρική. Άρα λοιπόν, ως τέτοια, πρέπει να πατάει σε στοιχεία τα οποία προφανώς θα μπαίνουν σε ένα πλαίσιο των κοινωνικών αξιών κάθε στιγμή. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα και νομίζω ότι προς τα εκεί θα γίνουν, προς τα εκεί θα πάνε τα πράγματα. Καμία πολιτική υγεία σήμερα δεν μπορεί να βασίζεται σε ισχυρά δεδομένα. Και όταν λέμε ισχυρά δεδομένα, εννοούμε δεδομένα τα οποία θα αφορούν την κατάσταση της υγείας του πληθυσμού, δηλαδή τους παράγοντες κινδύνου που είδαμε σε λεπτομέρεια πριν, τις στάσεις και τις συμπεριφορές απέναντι στο νόσημα και απέναντι στους παράγοντες κινδύνου και βεβαίως τα σκληρά επιδημιολογικά μέτρα, όπως είναι η νοσηρότητα, και βεβαίως και τα σκληρά οικονομικά μέτρα, αν θέλετε, τα οποία είναι η μέτρηση των ανισοτήτων. Και βεβαίως όλα αυτά τα πράγματα οδηγούν σε παρεμβάσεις, οι οποίες φυσικά χρειάζονται αντίστοιχου τύπου έρευνες, προκειμένου να μετρηθούν ως προς την αποτελεσματικότητά τους, και οικονομικά δεδομένα τα οποία θα εκτιμήσουν αν πράγματι η κοινωνία αξοδεύει τα λεφτά της με καλό τρόπο, κάνοντας αυτού του τύπου τις παρεμβάσεις και μετρώντας τις. Αυτό το οποίο βλέπετε από την αρχή αυτής της παρουσίασης λέγεται Health Interview Survey στη διάλεκτο των ερευνών των υπηρεσιών υγείας. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα πράγματα τα οποία λέγονται Health Interview Surveys είναι πολύ παλιά πράγματα ως εργαλεία. Στο Αμερικάνικο Σύστημα Υγείας, το CDC, κάνει ήδη το Health Interview Survey το δικό του από το 1963 και το επαναλαμβάνει κάθε δύο, κάθε τρία, τώρα τελευταία κάθε ένα έτος, ρωτώντας μια σειρά από ερωτήσεις που βγάζουν αποτελέσματα περίπου σαν αυτά που είδατε, που αφορούν δηλαδή στις τάσεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων απέναντι στην υγεία και τους παράγοντες κινδύνου. Και βεβαίως υπάρχει και η National Health Examination Survey, η οποία ουσιαστικά στο δικό μας κομμάτι έχει ενσωματωθεί και αφορά την στάση των ανθρώπων απέναντι στη διατροφή και στα άλλα υπόπεδα που έχουν να κάνουν με τη σωματική άσκηση, η οποία βεβαίως είναι ακόμα πιο παλιά. Και όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την πολιτική υγείας ξέρουν τι σημαίνει αυτή η έρευνα όσον αφορά το documentation. Και φυσικά όλες αυτές οι έρευνες έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για αυτό, για να φτιάξουν πολιτικές υγείας. Ήδη η Rice από το 1980 έδειξε πώς αυτά τα εθνικά δεδομένα μπορούν να φτιάξουν πολιτικές και σχεδιασμό στις υπηρεσίες υγείας, και αργότερα φυσικά όλα αυτά αναπτύχθηκαν, επανασχεδιάστηκαν τα εργαλεία προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες, έγιναν και στην Ευρώπη. Το European Health Interview Survey είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο από το οποίο μπορούμε να παίρνουμε στοιχεία και φυσικά επεκτάθηκαν και σε άλλα κράτη, όπως βλέπετε εδώ στη συνέχεια. Ένα τέτοιο λοιπόν εργαλείο είναι και το εργαλείο το οποίο παρουσιάζουμε από την αρχή αυτού του τραπεζιού σήμερα. Ένα εργαλείο το οποίο την πρώτη του εφαρμογή τη βρήκε στο 2002, τότε με τη συνεργασία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και με περίπου 1.800 κάτι ερωτώμενους, και αργότερα εξελίχθηκε και μεγάλωσε. Έγινε το 2006 4.000 τηλεφωνικές συνεντεύξεις, το 2011 όπως βλέπετε 6.500 και το 2015 λίγο 14, λίγο 15, λίγο 16 για την ακρίβεια, καθώς τα κύματα των συνεντεύξεων θα έχουν μια διαφορά μεταξύ τους, σκοπεύει να ξεπεράσει τα 8.000 ερωτηματολόγια, φυσικά όλα αυτά αντιπροσωπευτικά του γενικού πληθυσμού. Ο κ. Κυριόπουλος είπε πριν πώς μπορέσαμε και εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για τη μελέτη αυτή. Πράγματι, αυτή η μελέτη έχει και μια δική της ξεχωριστή αξία ως ύπαρξη, καθώς είναι ένα από τα 5 πρωτόκολλα, σχέδια, έρευνας,
τα οποία κέρδισαν σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό που διεξήγαγε με ανοιχτές διαδικασίες προφανώς και καταθέσεις από όλο τον κόσμο, που διεξήγαγε η εταιρεία MSD Merck στην Αμερική. Και μετά από μια αξιολόγηση, νομίζω, 200-300 προτάσεων, αν θυμάμαι καλά, με έχουν πληροφορήσει οι άνθρωποι, 5 τέτοια projects, ένα από αυτά ήταν, είναι αυτό το οποίο βλέπετε, έλαβε χρηματοδότηση προκειμένου να διεξαχθεί. Και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και βεβαίως, να σας πω και ένα κόλπο, για να είμαι ειλικρινής στην όλη διαδικασία. Είπαμε στους ανθρώπους αυτούς που κρίναν την πρόταση, κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται στην Ελλάδα είναι τα πράγματα τα οποία πρόκειται να δείτε στον κόσμο. Δηλαδή, ότι ουσιαστικά η Ελλάδα είναι πρακτικά ένα θερμοκήπιο του πώς πλήττεται μια ανεπτυγμένη χώρα από ακραία λιτότητα. Οπότε, αυτά τα οποία θα βρούμε εμείς εδώ ενδεχομένως έχουν χρήση για όλο τον κόσμο. Και το σκέφτηκαν έτσι και πήραμε τη χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν. Στο όλο αυτό το πλαίσιο μπορούμε να παίρνουμε στοιχεία τα οποία πάνε πίσω έως το 2002. Βεβαίως από το 2006 είναι πολύ περισσότερες οι ταυτίσεις, αλλά μπορούμε πράγματι να κοιτάμε τόσο πίσω, 15 χρόνια και πίσω πλέον, και να βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα βασικά μεγέθη του ελληνικού πληθυσμού, αλλά και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Αυτή η διαφάνεια δείχνει ενδεικτικά και σε πολύ αδρές επικεφαλίδες τι περίπου μαζεύει αυτή η έρευνα κατά καιρούς. Μαζεύει στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με το επίπεδο υγείας. Πάρα πολλά πράγματα, όπως είναι η αυτοαξιολόγηση, το αν έχει κάποιος χρόνιο πρόβλημα ή όχι, όπως έδειξε η κυρία Μαυρίκου πριν, αν μπορεί να κάνει ή όχι τις καθημερινές δραστηριότητες, δηλαδή ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής. Πώς επιδράει η κρίση στο άτομο και στο νοικοκυριό, τι κάνει στα εισοδήματά του, πώς ανταποκρίνεται ή όχι στα χρέη του λογαριασμού, τι ψυχικό φορτίο επιβάλλει στον ασθενή. Πράγματα τα οποία έδειξε ο κύριος Χαρώνης και ο κύριος Θεοδωρικάκος πριν. Πώς γίνεται χρήση υπηρεσιών υγείας. Και μάλιστα το υπόδειγμα της χρήσης των υπηρεσιών υγείας είναι τεράστιο και λεπτομερέστατο υπόδειγμα. Νομίζω πιο λεπτομερές από όσο ενδεχομένως μπορούμε να αναλύσουμε. Σας τα έδειξε ο κύριος Ζάβρας πιο πριν. Καινούργιες παράμετροι μετράνε όλα όσα έχουν να κάνουν με τη χρήση των φαρμάκων. Δηλαδή, ποιες είναι οι συμπληρωμές, τι χορηγείται, αν λαμβάνονται μη υποχρεωτικό συνταγογραφούμενα. Ποια είναι η γνώμη των ερωτώμενων για τα γεννόσημα, πώς γίνεται η αποκατάσταση των φαρμάκων και όλα αυτά τα πράγματα. Τα οποία δίνουν αναλύσεις. Φυσικά, θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση στην αγωγή, τα οποία μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, ιδίως υπό τη δεδομένη συγκυρία. Και βεβαίως, στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στους παρόχους υγείας. Το σχέδιο της μελέτης μας δίνει τη δυνατότητα να κρατάμε ένα κορμό σταθερό κάθε φορά και να αλλάζουμε τα ερωτήματα και ανάλογα με το επίκαιρο πλευράς δημόσιας υγείας, αλλά και βεβαίως ανάλογα με τους ερευνητικούς σκοπούς. Άρα λοιπόν, όταν μαζεύει κανείς 25.000 ερωτηματολόγια, όπως θα είναι αυτά περίπου, τι τα κάνει. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να τα κάνει πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να υπάρχει μια δομημένη διαδικασία προκειμένου να παράξει κανείς πολιτικές από όλα αυτά τα πράγματα. Θα σας δείξω μια χαρακτηριστική μελέτη περίπτωση στην οποία δουλεύουμε αυτές τις μέρες και μας κέντρισε το ενδιαφέρον και έχει να κάνει σχετικά με το μια πιθανή παρέμβαση από την πολιτεία αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου, τους μείζονες παράγοντες κινδύνου. Ποιοι είναι οι μείζονες παράγοντες κινδύνου, κυρία Μαυρίκου, έδειξε αναλυτικά πριν, ουσιαστικά είναι το κάπνισμα. Στο οποίο εντάξει, πάμε καλά όσο περνάνε τα χρόνια. Βεβαίως είναι η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση. Εδώ βλέπετε αυτούς που ασκούνται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και αυτούς που δεν κάνουν καθόλου φυσική δραστηριότητα. Και βεβαίως το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή ως χώρα, ο δείκτης μάζας σώματος, δηλαδή πρακτικά η παχυσαρκία. Αυτοί είναι οι τρεις μεγάλοι παράγοντες κινδύνου. Ένα κράτος το οποίο δεν θα είχε οικονομικό πρόβλημα, το οικονομικό πρόβλημα όπως το έχει ορίσει ο Λάνε Ρόμπινς, και θα μπορούσε να έχει άπειρους πόρους, θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει παρεμβάσεις απέναντι και στους τρεις αυτούς παράγοντες κινδύνου, απέναντι σε όλο τον πληθυσμό. Μπορεί να κάνει ιεράρχηση προτεραιοτήτων και να εστιάσει αρχικά στα μέτρα αυτά και να μπορέσει να κρίνει τις παρεμβάσεις του. Εμείς νομίζουμε ότι μπορεί, γιατί τέτοιος εντοπισμός μπορεί να γίνει. Και θα σας δείξω πάρα πολύ γρήγορα, για να μην φάω τον χρόνο από τους επόμενους ομιλητές, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μπορούμε να επιλέξουμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν την πιο μεγάλη επιβάρυνση από τους παράγοντες κινδύνου. Εδώ αυτό το 6,5% είναι το ποσοστό του πληθυσμού που πάσχει από τρεις παράγοντες κινδύνου, αυτούς που σας έδειξα πιο πριν. Σε αυτούς τους 6,4% μπορούμε να εμβαθύνουμε. Αυτοί είναι κυρίως, όπως φαίνεται από τη διαφάνεια αυτή, τα άτομα που έχουν ηλικία από 40 έως 54. Όπου ο πολλασμός των τριών και πάνω παραγόντων κινδύνου
είναι πιο συχνός. Μπορούμε να εμβαθύνουμε και περαιτέρω σε αυτό. Μπορούμε να εμβαθύνουμε, γιατί εκεί που είναι ακόμα μεγαλύτερος ο πολλασμός σε σχέση με το άλλο φύλλο είναι στους άντρες. Και φαίνεται αυτό από τα δεδομένα. Αυτό είναι απλές περιγραφικές αναλύσεις. Μπορούμε αυτό να το εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο, ώστε να βρούμε μια μικρή ομάδα να εστιάσουμε και να κάνουμε προτεραιότητες. Μπορούμε. Ο κύριος Χαρώνης μου στείλε πριν χθες ένα email και λέει ότι κάτω από 1.000 ευρώ αυτοί οι παράγοντες κινδύνου σε αυτά τα εισοδήματα, σε αυτές τις ηλικίες, είναι ένα στους δύο κάτω από 1.000 ευρώ. Άρα λοιπόν, να μια τάξη μεγέθους της πρώτης ομάδας την οποία μπορούμε να αναλύσουμε. Αυτά δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά θέλω να σας πω απλά και να κλείσω σε 30 δευτερόλεπτα ότι αυτό το πράγμα που λέμε πολιτική υγεία θέλει δεδομένα, θέλει προτεραιότητες, θέλει ιεράρχηση και θέλει καλή ταξινόμηση και των πόρων και των χρημάτων. Τέτοια εργαλεία μπορούν να κάνουν τη δουλειά, τέτοια εργαλεία που φτιάχνουν λεπτομερή και διαχρονικά δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ.